Πάμε τώρα στον συνάδελφο Γιάννη Κουτσομίτη, είναι αρθρογράφος διευθυντής του ΚΑΠΑ News. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συζητάμε για το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, τα κονδύλια που θα έρθουν από το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, που δημιουργεί νέα δεδομένα. Αυτό φυσικά, η χρηματοδότηση θα έρθει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από τις αρχές του 2021. Μέχρι τότε τι γίνεται? Μέχρι τότε υπάρχει το πακέτο που συμφωνήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες σε επίπεδο Eurogroup και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έχει να κάνει με τα διαθέσιμα κεφάλαια από τον ESM, με το πρόγραμμα SURE που αφορά την ενίσχυση της μικροαπασχόλησης και της ανεργίας, και υπάρχει και το πρόγραμμα για την προμήθεια νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο μπορεί να υπάρξει, συγγνώμη, και προσθέτω και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που μπορεί να μοχλεύσει μέχρι 200 δισεκατομμύρια ευρώ και να ενισχύσει επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στην κρίση και πρέπει να διατηρήσουν το εργατικό τους δυναμικό και το τζίρο τους όσο μπορούν καλύτερα. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες, υπάρχουν εργαλεία και μέχρι τις αρχές ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες εντός της Ευρώπης με το μέτωπο του Βορρά, το μέτωπο του Νότου, προκειμένου να προχωρήσει αυτή η διαπραγμάτευση της πρότασης Κομισιών, που είναι αρχικά για 750 δις? Θα πρέπει, το είπαν και άλλοι βέβαια, αλλά πραγματικά ήταν ένα μεγάλο, θα έλεγα, ιδεολογικό, μέχρι και θεολογικό άλμα, θα το έλεγα, για τη Γερμανία. Πολλοί ήδη, ακόμα και στο συνασπισμό τον κυβερνητικό και στο κόμμα της κυρίας Μέρκελ, μιλάνε για ένα και καλυμμένο σύστημα μεταφοράς σπόρων από την Γερμανία, από τις πλούσιες χώρες, προς τον Νότο. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι το momentum που έχει δημιουργηθεί μετά από αυτή την εντυπωσιακή μεταστροφή έχει κερδίσει ακόμα και τους δύσπιστους. Mm-hmm. Θα σας φέρω σαν παράδειγμα τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, τον κύριο Ζέντερ, που πιθανότατα να είναι και υποψήφιος καγκελάριος την επόμενη χρονιά, ο οποίος εξέφρασε μεν κάποιες επιφυλάξεις για τους όρους που θα δοθούν τα χρήματα, δεν εξέφρασε όμως αντιρρήσεις ότι πρέπει να δοθεί ενίσχυση στις χώρες του Νότου. Mm-hmm. Και μία δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στη Γερμανία δείχνει ότι το 61% των Γερμανών πολιτών θέλουν να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και ο Ευρωπαϊκός Νότος. Τι έχει αλλάξει, εκτιμάς, στη στάση του Βερολίνου? Ξαφνικά μας συμπάθησαν εμάς την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Νότου, που ταλαιπωρηθήκαν περισσότερο, είναι αλήθεια, από την πανδημία? Θα έλεγα, το ένα στοιχείο είναι αυτό που εξήγησε πολύ ωραία πριν ο Γιώργος Παγουλάτος, που έχει να κάνει και με τα δικά τους επιχειρηματικά, εμπορικά και εθνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχει όντως μία μεταστροφή της αντίληψης ότι κάποια στιγμή, αν συνεχίσει αυτή η ένταση, μπορεί να φτάσουμε και σε μια μεγάλη ρήξη. Και αυτή η ρήξη δεν θα συμφέρει κανέναν. Σαφέστατα δεν θα συμφέρει τις πιο αδύναμες χώρες, αλλά δεν θα συμφέρει ούτε και τις ισχυρές χώρες, γιατί έχουμε δει τα φαινόμενα του παρεμβατισμού στην Ασία, τις κινήσεις της Κίνας, τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει ανησυχήσει πάρα πολύ τις ευρωπαϊκές ηγεσίες τα τελευταία 3 χρόνια με την εσωστρέφεια που επιδεικνύει ο κύριος Τραμπ. Έτσι νομίζω ότι οι διεθνείς παράγοντες έπαιξαν ρόλο, αλλά βέβαια και η λογική mm-hmm. ότι μια συνεκτική Ευρώπη είναι μια πιο πετυχημένη Ευρώπη ακόμα και για τον πολίτη της Γερμανίας. Και σίγουρα δεν θα μπορούσε να αναλυθεί το ρίσκο αυτής της ρήξης με μια χώρα όπως είναι η Ιταλία. Έτσι, γιατί η Ιταλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, δεν είναι παρείας του Ευρωπαϊκού Νότου, ούτε μικρομέγεθος, και μια έκρηξη εκεί θα σήμαινε εκρήξεις μεγατόνων στο σύνολο της Ευρώπης. Και θα έλεγα και μια άλλη ιστορική διάσταση. Θα έλεγα η Γερμανία, πέρα από όσα μπορούμε να τις καταλογίσουμε για δογματισμό, στρέβλωση κτλ., έχει, θεωρώ, πολύ σοβαρή αντίληψη του μεγάλης ευθύνης και του ιστορικού ρόλου που έχει ως μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης να επιτελέσει ένα συνεκτικό ρόλο και να μην είναι αυτή η οποία θα επιφέρει μια κρίση μεγάλη και μια διάλυση στην Ευρώπη. Το βλέπω και το συζητάω με πολλούς Γερμανούς αξιωματούχους και πολίτες και δημοσιογράφους, ότι αυτή την αντίληψη την έχουν μέσα τους. Μάλιστα. Γιάννη Κουτσομίτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου στην εκπομπή μας. Καλή δύναμη.